Εσύ τι λες, και να ανοίξουμε την κουβέντα, να κάνουμε και έναν διάλογο, γιατί με τους πολιτικούς δεν είναι εύκολος ο διάλογος, μετράμε τις φράσεις. Έχει κάνει πολλές ψεκασμένες δηλώσεις αυτή η κυβέρνηση τελευταία. Ψεκασμένες, ναι. Και αυτό του Χρυσοχοΐδη ψεκασμένο ήταν. Δεν είναι ψεκασμένο να το λες αυτό όταν από τη μία επιβάλλεις απαγόρευση συναθρήσεων και από την άλλη λες δεν μεταδίδεται στην ατμόσφαιρα ο κορονοϊός, δεν είναι μια ψεκασμένη δήλωση. Αντίστοιχα, ο κύριος Γεραπετρίτης δεν έκανε ψεκασμένες δηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε πολλά κρούσματα ψεκασμένων δηλώσεων. Το λέω γιατί με μεγάλη ευκολία η κυβέρνηση επιτίθεται στον κόσμο, τον στοχοποιεί, τον κατηγορεί για τα πάντα, αλλά δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Και η λέξη ψεκασμένος χρησιμοποιείται πολύ συχνά δια πάσα νόσων και για κάθε τύπου δήλωση για να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Κάποια στιγμή το παραμυθάκι πρέπει να τελειώνει. Και το λαϊκιστές είναι το ίδιο δια πάσα νόσων. Ναι, ακριβώς. Είναι στην ίδια κατηγορία και η λέξη λαϊκιστές. Αν τολμήσει να πει ο κόσμος πεινάει, λαϊκιστής τελείωσε. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες, Νατάσα, και αυτό που είπε πριν ο Σπύρος. Ευτυχώς στην περίπτωση τη σημερινή με την φτωχή οικογένεια στην Κομωτινή, μάθαμε την είδηση από τον υπάλληλο που πήγε να κόψει το ρεύμα. Γι' αυτό και κανένας δεν μπόρεσε να την αμφισβητήσει. Σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν που είχαμε ανθρώπους που, ακόμα και τραγωδίες με ανθρώπους που με ένα μαγκάλι μπορεί να κάηκαν στο σπίτι του. Με τα μαγκάλια τους φοιτητές. Μας λέγανε τότε ότι αυτά είναι λαϊκισμός, είναι ψέματα, δεν έγινε ποτέ. Τα βγάζουν κάποιοι δημοσιογράφοι από το μυαλό τους και ούτω καθεξής. Ευτυχώς λοιπόν που είχαμε τώρα τον άνθρωπο, τον αρμόδιο, που ντράπηκε και ο ίδιος να κόψει το ρεύμα και μπράβο του. Πρόκειται για τον ιδιωτικό υπάλληλο κύριο Ευθύμη Πεδαράκη και να του πούμε και εμείς μπράβο και συγχαρητήρια για το φιλότιμο και την αξιοπρέπειά του αυτού του ανθρώπου. Μάλλον θα αντιμετωπίσει και πρόβλημα στη δουλειά του. Πιθανόν. Μπράβο του. Και μας αποκάλυψε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη οικογένεια, είναι ότι η ΔΕΗ κόβει κανονικά το ρεύμα για 280 ευρώ. Αυτό ήταν το ποσό. Εάν τώρα εν μέσω πανδημίας λειτουργεί τόσο απάνθρωπα μια δημόσια υπηρεσία, εκτός και αν ήταν πάροχος ιδιώτης που έκανε τη διαδικασία. Λειτουργούν και οι λεγόμενες εισπρακτικές γραφεία. Λειτουργούν και οι εισπρακτικές λειτουργούν και υπάρχουν και εισπρακτικές. Γιατί δεν μιλάμε πάντα. Και υπάρχουν και εισπρακτικές υψηλά ιστάμενων προσώπων, ενδεχομένως και εισπρακτικές δικηγορικών γραφείων βουλευτών. Και ούτω καθεξής. Και ούτω καθεξής. Γιατί έχουμε αποκαλύψει παλιά και στη Δημοκρατία μια τέτοια περίπτωση. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε νομοθετική παρέμβαση για πάγωμα όλων αυτών των διακοπών. Μου στέλνει εδώ η κυρία Άννα, φίλη της εκπομπής, μας βλέπει η γυναίκα και μας τιμά κάθε βράδυ. Η κυρία Άννα είναι μακροχρόνια άνεργη, επειδή μας στέλνει κάθε βράδυ, τη γνωρίζω. Λέει, με παίρνουν τηλέφωνο από δικηγορική εταιρεία που έχει αναλάβει τα χρέη προς τη ΔΕΗ, Δημήτρη και Γιάννη, κάθε εβδομάδα. Τι χρωστάει αυτή η γυναίκα? Το συγκλονιστικό ποσό των 217 ευρώ. Με εκβίασαν ότι αν δεν πληρώσω μέχρι σήμερα 100 ευρώ, θα μου κόψουν το ρεύμα. Είμαι ανίσχυρη να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, να προσπαθήσω να βρω μια λύση, εφόσον είμαι κλεισμένη στο σπίτι. Υπάρχει λοιπόν κυβερνητικός βουλευτής με εισπρακτική εταιρεία, η οποία λειτουργεί κανονικότατα και σήμερα και κάνει αυτή τη δουλειά. Και αυτό είναι τεράστιο ηθικό θέμα. Το έχουμε γράψει παλαιότερα. Θα επανέλθουμε, γιατί μαζεύουμε κάποια στοιχεία σχετικά. Υπάρχει όμως, για να φύγουμε από αυτό, ένα ευρύτερο θέμα κατά τη γνώμη μου. Κλείνουμε πλέον 3 εβδομάδες καραντίνας. 4 στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη 4. Τα μέτρα έχουν αποτύχει. Αυτή η δεύτερη καραντίνα έχει αποτύχει. Και μπορούμε πλέον να το πούμε, όταν έχουμε 100 νεκρούς κάθε μέρα, πάνω από 2.000 κρούσματα και σήμερα 600 διασωληνωμένους, μετά από τόσες μέρες καραντίνα στη χώρα, είναι δεδομένο ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Κάτι δεν έχει σχεδιαστεί σωστά και αυτό θα έπρεπε να το αναζητήσουν οι αρμόδιοι και να το απαντήσουν. Δεν το έχουν απαντήσει και δεν έχουν βρει και τη λύση. Μέχρι προχθές, μέχρι πρότινος, μας έφταιγαν οι πλατείες, έφταιγαν οι συγκεντρώσεις το βράδυ, τα πάρτι των νέων, το αχαλήνο το σεξ του καλοκαιριού. Ακούσαμε απίστευτες ανοησίες. Αποδείχτηκε τώρα ότι δεν έφταιγαν όλα αυτά, κάτι άλλο φταίει. Και αναρωτιέμαι, υπάρχουν σωστά δεδομένα στους επιστήμονες για να αξιολογήσουν την κατάσταση σε όλη τη χώρα και αναπεριοχή? Και επειδή αναρωτιέσαι, Δημήτρη, δίνεις πολύ καλή πάσα. Να προσθέσω κάτι, Νατάσα, νομίζω θα μας βοηθήσει. Να πάω στο ερώτημα και θα έρθω αμέσως σε εσένα. Ναι. Στο ερώτημα της εκπομπής, δεν θα πάω ακόμα στους καλεσμένους. Θέλω να συζητήσουμε κι άλλο μεταξύ μας, να τροφοδοτήσει και τη δική μας κουβέντα. Το απόψινό μας ερώτημα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι
Τι είναι τελικά, είναι ατομική ευθύνη ή κρατικές ελλείψεις? Ποιος ευθύνεται για την κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα που είναι στο κόκκινο, που είναι αυτή τη στιγμή στο μη περαιτέρω, όχι στο και πέντε, στο και μισή? Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο mail μας alfa.gamali@kontrachannel.gr και τηλέφωνά σας, τα τηλέφωνά στο 210-34-89-008 και να επιστρέψουμε εδώ στην κουβέντα μας. Έλεγες λοιπόν, Δημήτρη. Να προσθέσω δύο στοιχεία ακόμα θέλω σε αυτό. Στο ότι υπάρχει κάτι γίνεται λάθος στο σχεδιασμό, δηλαδή έχει αποτύχει η κυβέρνηση και οι λοιμοξιολόγοι που τη συμβουλεύουν στο σχεδιασμό των ΜΕΡ τρώνε εκ του αποτελέσματος. Για παράδειγμα, τα γυροκομεία ξέραμε εξ αρχής, το ξέρουμε από την πρώτη πανδημία, ότι είναι το πιο κεντρικό, το πιο κομβικό, το πιο ευαίσθητο κομμάτι αυτής της πανδημίας και πρέπει ως κόριο οφθαλμού να προστατευτούν. Αυτό δεν έχει γίνει, παρότι μας λένε ότι γίνεται. Ακόμα και τώρα, σε φάση καραντίνας, δεν συμβαίνει. Καθημερινά αποκαλύπτονται δεκάδες καινούργια κρούσματα σε γυροκομεία. Μάθαμε χθες για ένα γυροκομείο στην Καβάλα. Μάθαμε σήμερα για ένα γυροκομείο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, στη Θέρμη. Μάθαμε πριν από λίγο για ένα τρίτο γυροκομείο στη Φλόρινα με 30 κρούσματα. Ξαφνικά δεν εμφανίζονται 30 κρούσματα. Σημαίνει ότι δεν ακολουθούνται τα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες στα γυροκομεία αυτά που θα έπρεπε να είναι σε καθημερινό συνεχή έλεγχο. Ένα παράδειγμα ενός πολύ κρίσιμου τομέα που μπορεί να έχουμε και νεκρούς, γιατί έχουμε μεγάλες ηλικίες, ηλικιωμένους ανθρώπους και με επιβαρημένη υγεία, όπου εκεί υπάρχει λάθος. Και έρχομαι τώρα στο θέμα του σημερινού πλαφών για τα τεστ. Αφού σας θυμίσω, γιατί έχω καλή μνήμη, ότι ήμασταν σε αυτό το στούντιο πριν από 9 μήνες, όταν είχαμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη καλεσμένο, και όταν τότε του είχα θέσει εγώ το θέμα του πλαφών στα τεστ, είχε απαντήσει είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Μπορείτε να το βρείτε το σχετικό βίντεο έχεις και να το βάλετε. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Τότε λοιπόν μας έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης και μάλιστα το υπερασπιζόταν με πάθος αυτό και έλεγε τι θέλετε να κάνουμε. Εδώ δεν είμαστε σε καθεστώς να καθορίζει το κράτος. Θα δούμε αν χρειαστεί. Το ίδιο επιχείρημα ήταν και με την εθνική αλκοόλη, είναι βέβαια, ακρίβως, που ερχόταν από το εξωτερικό και πώς θα βάλουμε πλαφόν και διατίμηση σε κάτι προσέξτε τέτοιο. Όμως. Και με τις μάσκες το ίδιο. Τέλος πάντων, αν δούμε πόσα χρήματα έχει κοστίσει η αντισηψία εντός εισαγωγικών στις οικογένειες στο πρώτο κύμα σε σύγκριση με τώρα που και προϊόντα πολλά υπάρχουν και σε χαμηλότερες και πολύ λογικές τιμές είναι, θα είναι ακραίο. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι καχύποπτος και θα κλείσω με αυτό, θα σας πω το εξής. Δεν θεωρώ ότι ξαφνικά τους έπιασε η ευαισθησία και βάζουν πλαφόν στα τεστ. Απλώς, επειδή είναι πολύ βασικό για να ελεγχθεί μια πανδημία να υπάρχει μεγάλος αριθμός τεστ και οι επιστήμονες να έχουν πολλά δεδομένα στα χέρια τους, και επειδή το κράτος δεν θέλει να κάνει δωρεάν τεστ στους πολίτες και μαζικά τεστ σε περιοχές επιβαρημένες, χαμηλώνει τώρα το κόστος του τεστ που πληρώνει ο καθένας μας με την ελπίδα ότι θα πάμε εμείς να πληρώσουμε λιγότερα. Άρα θα κάνουμε περισσότερη τεστ, άρα οι επιστήμονες θα έχουν περισσότερα δεδομένα στα χέρια τους και θα γίνει καλύτερη διαχείριση πανδημίας. Τελικώς, αυτή είναι κατ' εμέ η αιτία που ελήφθη αυτή η απόφαση. Και όλη αυτή η αγορά θα έχει περισσότερους πελάτες. Σωστό. Τελικά θα συμβεί αυτό. Πάντως να σας αλλά πω κάτι. Εδώ είναι η αδυναμία και 40 ευρώ είναι ένα μεροκάματο καλό στις μέρες μας. Δεν παίρνει όλος ο κόσμος να μπορεί να δώσει 40 ευρώ να τα βάλει στην άκρη, όταν ένα στους 10 πλέον παίρνει 200 ευρώ μισθό στο σύνολο. Και μην ξεχνάτε ότι άνθρωποι με προβλήματα υγείας που κάνουν συνεχείς εξετάσεις, πριν κάθε μία από τις εξετάσεις που κάνουν, πρέπει να κάνουν τεστ. Ένας άνθρωπος σε μια εβδομάδα μπορεί να κάνει 4-5 τεστ. Έχει σπάσει το mail μου αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Γιώργος λέει, μας τηλεφωνούν από εισπρακτική εκ μέρους της ΔΕΗ για 158 ευρώ. Η κυρία Αυγή μας λέει, το ανοίγω, με πήραν τηλέφωνο από εταιρεία απαιτήσεων για χρέος, θέλω να κρατηθείτε, 30 ευρώ. Τα ονόματα των εισπρακτικών πρέπει να μας δίνουν. Υπάρχουν, μου δίνουν και τα ονόματα. Αυτό δυσκολεύομαι, επειδή δεν είναι επιβεβαιωμένη πληροφορία. Όχι στον αέρα, αλλά για να ερευνηθούν. Ναι. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Το mail δεν προλαβαίνει να φορτώνει με κόσμο που μας λέει για τι ποσά, για τι γελία ποσά τον παίρνουν από τις εισπρακτικές. Πάντως, εγώ ντροπή. Θεωρώ ότι. Και είναι... μέχρι στιγμής τα κόμματα, δεν ξέρω, διόρθωσέ με Γιάννη, γιατί το ρεπορτάζ το κοιτάς καλύτερα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ έχω ακούσει να λέει να σταματήσει αυτή η γελιότητα με τα κοψίματα και τα ρεύματα. Άλλα κόμματα το έχουν πει. Ναι, νομίζω γενικά η αντιπολίτευση το λέει και το είχε πει και στην συζήτηση στη Βουλή. Στη Βουλή προχθές. Ο
Πρωθυπουργός είχε αναλάβει μια δέσμευση για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας ότι θα παγώσουν. Ούτως ή άλλως είναι παγωμένοι μέχρι πρώτης πρώτου. Εν μέσω πανδημίας. Χρειάζεται να γίνουν πολύ παραπάνω πράγματα. Νομίζω ότι αυτές οι ιστορίες που ακούμε είναι ιστορίες ντροπής. Και θα έλεγα είναι ντροπής και για αυτούς που αποφασίζουν να το κάνουν αυτό. Δεν είναι μόνο γενικά, είναι φταίει το σύστημα, φταίει η κυβέρνηση. Οι άνθρωποι αυτές τις εταιρείες που δίνουν εντολή να πάνε να κόψουν το ρεύμα στον κόσμο εν μέσω πανδημίας για 150 ευρώ. Είναι ντροπή για το κράτος και την κυβέρνηση που αφήνει τον κόσμο προστάτευτο. Και για να μην βγάζουμε και το χώρο το δικό μας, το επάγγελμά μας απ' έξω, είναι και είναι και ντροπή για την ελληνική δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ, όπου τα προβλήματα των φτωχών, τα προβλήματα των απλών ανθρώπων, τα προβλήματα του κόσμου απουσιάζουν. Υπάρχει μόνο στα σταθερά, στα πρωτοσέλιδα, στα κεντρικά θέματα, στα site, στις ειδήσεις, στα τηλεοπτικά δελτία, όχι όλα, αλλά στην πλειονότητά τους. Υπάρχουν οι ειδήσεις, αυτές που θέλει να περάσει η εκάστοτε εξουσία, αυτοί οι ειδήσεις που είναι η ατζέντα των ισχυρών και των πλουσίων. Και το μπόλικο lifestyle που έχει να κάνει με χαριτομενιές. Με χαριτομενιές. Σε σχέση με όλο αυτό το πράγμα. Πώς καταπολέμησα τον κορονοϊό, πώς θα φτιάξουμε banana bread. Γκώσαμε στο banana bread. Είναι εθνικό φαγητό σε λίγο. Το banana bread. Και σκεφτείτε και μια και λέμε για το lifestyle, πόσο έχουμε ακούσει διάφορα celebrities που έχουν ή δηλώσαν ότι έχουν νοσήσει από κορονοϊό και πόσες φορές έχουμε ακούσει την ιστορία, ιστορίες των ανθρώπων που είτε είναι άνεργοι και αντιμετωπίζουν το κόψιμο της ΔΕΗ, πόσες φορές έχουμε ακούσει τις ιστορίες των ανθρώπων που έχουν τα παιδιά τους στο σπίτι και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την τηλεκπαίδευση διότι δεν υπάρχουν αρκετά τάμπλετ ή είναι στο ίντερνετ, είναι πολύ αργή αν υπάρχει και αυτή. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για τον αγώνα των εργαζομένων σε αυτές τις συνθήκες που δίνουν τη μάχη του μεροκάμα, την πιο μεγάλη μάχη, με τον διαρκή φόβο ότι θα μπορέσουν να κολλήσουν. Και πόσες φορές, και κλείνω με αυτό, που έχουμε ακούσει στις τηλεοράσεις, έχει ενημερωθεί, έχει διερευνηθεί από το δημοσιογραφικό κόσμο, αυτό που συχνά, πάρα πολύ συχνά πια βλέπουμε στα social media, ιστορίες ανθρώπων που λένε ότι ο συνάδελφος δεν ανέφερε ότι έχει κορονοϊό, διότι φοβάται την απόλυση, θα χάσει τη δουλειά του. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Είναι τα θέματα αυτά που δεν απασχολούν το δημόσιο διάλογο.